Να δούμε τον κύριο Τσίπρα τότε για τον ορυκτό πλούτο. Τον κύριο Τσίπρα που μας είπε στο πρόγραμμά του ότι θα σταματήσουν οι εξορίξεις. Για να δούμε τον κύριο Τσίπρα. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο πλούτο που δεν το ξέρουμε. δεν, δεν υποπτευόμαστε ότι έχουμε υποθαλάσσια, αλλά τον έχουμε, τον έχουμε, που είναι ο αέρας, που είναι ο ήλιος, που είναι οι δυνατότητε της χώρας να γίνει πραγματικά Αυτή μια, ένα σημαντικό εσάς. συνεργειακό κόμμα. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε ένα μεγάλο πλούτο που δεν το ξέρουμε, δεν, δεν, υποπτευόμαστε ότι έχουμε υποθαλάσσια, αλλά τον έχουμε, τον έχουμε, που είναι ο αέρας, που είναι ο ήλιος, που είναι οι δυνατότητες της χώρας να γίνει πραγματικά Αυτή μια, ένα σημαντικό εσάς. συνεργειακό σκόπο. Και τώρα Άρη, εγώ θα κρατήσω και την ψυχραιμία μου και το χαμογελό μου, γιατί πραγματικά θα έπρεπε να οργιστώ. Γιατί εμεί το αποκαλύψαμε από εδώ προχθέ, μόλι προχθέ, το πρόγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα το κυβερνητικό πρόγραμμα των 50 ημερών, με τι 51 πυκνογραφημένε σελίδε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει τρει αναθεματισμένε, δύο αναθεματισμένε σαράδε και 18 λέξει. Εκεί που αναφέρεται στα ενεργειακά και στα περιβαλλοντικά, τι γράφει ο κύριο Σταθάκη πω ο Υπουργό Περιβάλλοντο έκανε άλλα το 19. Απεμπλεκόμαστε από την πολιτική εξόριξη υδρογοναθράκων με μία ανανέωση αδειών έρευνα και εκμετάλλευση και μη παραχώρηση νέων περιοχών. Τι μα κοροϊδεύετε με στα μούτρα μέχρι τι εκλογέ, κύριε Τσίπρα, αφού τα έχετε συμφωνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Σόλτ. Γι' αυτό πήγατε, γιατί ο κύριο Σόλτ δεν είναι αρχηγό να πούμε και αυτή τη λεπτομέρεια, ο κύριος Σολτ, δεν είναι αρχηγός του S5. Ως καγκελάριο σας κάλεσε για να σας δώσει τη γραμμούλα και να δώσετε κι εσείς, κύριε Τσίπρα, τα διαπιστευτήριά σας.